Καλημέρα. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Για όσους δεν με γνωρίζετε, είμαι η Μαριλένα και αυτό είναι ένα βίντεο vlog, ένα βίντεο vlog λίγο πιο χαλαρό από ό,τι κάνω συνήθως, γιατί συνήθως κάνω haul. Θα σας πάρω σε κάποιες στιγμές της ημέρας μου. Τώρα με βλέπετε τελείως άβαφη. Προσπαθώ να κάνω λίγο πιο χαλαρά τα βίντεό μου. Θα σας δείξω κάποιες στιγμές της ημέρας μου. Τώρα έχω ντυθεί. Τον έχει ασχολίαστο, τα φτιάχνω μόνη μου. Το άλλο βέβαια, μισό λεπτό, το άλλο βέβαια δεν έχει πάθει κάτι. Έτσι. Τώρα έχω ντυθεί και θα πάω σκλαβενίτη να πάρω ένα χαλάκι για το δωμάτιο της κόρης μου. Ένα χουχουλιάρικο χαλάκι, εύχομαι να το βρω. Το είχα δει πριν πολύ καιρό. Πιστεύω θα το έχει, τέλος πάντων. Θα σας πάρω μαζί μου και μετά θα γυρίσουμε στο σπίτι να κάνουμε έτσι λίγο σημάζεμα, κάποιες δουλίτσες. Και μετά έχω να πάω σχολείο του μικρού, γιατί έχω ενημέρωση από τη δασκάλα. Είναι η σειρά μου σήμερα, το δικό μου ραντεβού. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Επέστρεψα από το σούπερ μάρκετ. Έχω έρθει στο δωμάτιο της κόρης μου. Να πιω λίγο καφέ πρώτα. Είμαι τύπος που φτιάχνω καφέ το πρωί και το πίνω μέχρι το απόγευμα. Οποιονδήποτε καφέ. Είτε είναι φραπές, είτε είναι ελληνικός, είτε είναι εσπρεσάκι. Ακόμα και εσπρεσάκι, ναι. Αν είναι δυνατόν, το πίνω γουλίτσα, γουλίτσα μέχρι το απόγευμα. Λοιπόν, έχω έρθει εδώ μέσα γιατί θέλω να της βάλω το χαλάκι. Αλλά πριν σας δείξω τη διαδικασία που θα βάλω το χαλάκι της. Θα σας δείξω ακριβώς τι αγόρασα από το σκλαβενίτη. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι ένα πράγμα που δεν ξέρετε για μένα, δεν έχω υπερκαταναλωτισμό, δεν θα δείτε από μένα πάρα πολλά ψώνια. Είμαι άνθρωπος που θέλω να έχω λίγα, τα πολλά με τρελαίνουν, δεν μπορώ. Απλώς έχω το θέμα ότι όταν θα πάω σούπερ μάρκετ ή σε κάποιο κατάστημα, θέλω να πάρω κάτι για τα παιδιά. Το έχω κληρονομήσει νομίζω από τη μαμά μου. Η μαμά μου ήταν πάντα άνθρωπος που έπαιρνε χίλια πράγματα σε μας και με το ζόρι έπαιρνε ένα πράγμα για τον εαυτό της. Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω, ότι πήγα σούπερ μάρκετ και πάλι πήρα πράγματα για τα παιδάκια μου. Επίσης, ένα πράγμα που ίσως δεν ξέρετε για μένα, είναι ότι είμαι πάρα πολύ ρομαντικός άνθρωπος. Δηλαδή, πήρα δύο χριστουγεννιάτικες σκούπες των παιδιών, θα σας τις δείξω τώρα. Και πήρα εννοείται και τσαντούλα δώρου. Να τους τις βάλω στο δωμάτιό τους ή κάτω από το δέντρο. Θα σκεφτώ εκείνη τη στιγμή. Είμαι πάρα πολύ ρομαντικός άνθρωπος. Αυτά. Πάμε να σας δείξω τι πήρα. Εδώ είναι όλα τα πραγματάκια. Θα ξεκινήσουμε με το χαλί. Και αυτός ήταν ο λόγος που πήγα σούπερ μάρκετ. Είναι... Πώς να σας εξηγήσω. Είναι... Πάρα πολύ καλή ποιότητα και εγώ νόμιζα ότι θα γλιστράει, από κάτω είναι έτσι, αλλά το ακούμπησα στο πάτωμα και είδα ότι δεν γλιστράει. Είναι πολύ χνουδωτό, το πήρα 24 ευρώ και οι διαστάσεις είναι 70 επί 1,40 και ξέρετε λέει Rabbit Rose, είναι αυτό εδώ. Εχθές το απόγευμα έκανα σκούπισμα ηλεκτρική και σφουγγάρισμα και ήθελα μόλις τελειώσω να πάω να της αγοράσω το χαλάκι, να της το φέρω εδώ να το τοποθετήσω. Αλλά μας κάλεσαν να πάμε κούνιες και λέω θα πάω το πρωί, θα το τοποθετήσω μετά, να της είναι και έκπληξη όταν γυρίσει από το σχολείο. Συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα πράγματα που πήρα. Πήρα αυτά εδώ τα φωτάκια που λειτουργούν με μπαταρία. Έχει λέει 10 LED μέσα, 10 αστεράκια προφανώς. Θα τα βάλουμε στο δωμάτιο του γιού μου.
Τώρα δεν ξέρω. Θέλω έτσι να το κάνω λίγο πιο χουχουλιάρικο, λίγο πιο έτσι ζεστό, γιατί δεν πέφτει και πολύ φως σε αυτό το δωμάτιο και έχει αυτή τη λάμπα την. Αυτή τη λάμπα από το φωτιστικό του που είναι έτσι λίγο ψυχρό το φως και είναι λίγο κάπως. Θέλω έτσι να του το αλλάξω λίγο και να του αλλάξω τη διάθεση όταν παίζει. Θέλω να τη βάλω σε σημείο που να μπορεί να τα ανοίγει μόνος του και να τα κλείνει. Στα παιδιά πάντα όταν θα πάω σκλαβενίτη θα τους πάρω μικρές κυρίες και μικρούς κύριους. Διαβάζουμε κάθε βράδυ από ένα. Διαβάζουμε και άλλα παραμύθια, αλλά οι μικροί κύριοι, οι μικρές κυρίες είναι η αδυναμία μας. Πήρα την κυρία Χριστογεννούλα. Η κυρία Χριστογεννούλα υπήρχε, ο κύριος Χριστογεννούλης δεν υπήρχε, δεν πειράζει όμως. Του πήρα το κύριο Ονειροπόλο που δεν είχαμε. Όταν έρθει ο κύριος Χριστογεννούλης θα του πάρω και το κύριο Χριστογεννούλη. Επίσης τους πήρα από ένα, θα σας τα δείξω ένα-ένα. Αυτό εδώ πέρα είναι για την κόρη μου ή για το γιο μου. Όχι, για το γιο μου είναι. Λοιπόν, αυτά εδώ είναι για τον Αποστόλη μας που έχει μέσα... Μισό λεπτάκι. Έλα καλέ. Καλέ. Καλέ, τι έπαθες. Έχει μέσα αυτά εδώ πέρα για να ζωγραφίζει και στη μέση του βιβλίου έχει όλα αυτά εδώ τα αυτοκόλλητα. Μαντέψτε ποιος θα τα κολλήσει στην ντουλάπα. Μαντέψτε ποιος θα τρίβει μετά τα Χριστούγεννα πάλι την ντουλάπα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, σαν αστείο το λέω, δεν πειράζει. Ας κάνει τι θέλει το παιδί. Έτσι κι αλλιώς είναι πάρα πολύ καλός και ευγενικός. Ωραία, πήραμε αυτό. Τα απογεύματά μας κυρίως τα περνάμε με ζωγραφική. Περνάνε μια φάση που ζωγραφίζουν πάρα πολύ. Στην κόρη μου έχει και εκείνες αντίστοιχα πράγματα. Έχει και το κοριτσάκι εδώ πέρα, γι' αυτό έτσι τα πήρα για πιο... Έχει και εκείνης βέβαια αυτοκόλλητα που της αρέσουν πάρα πολύ. Πήρα δύο χριστουγεννιάτικες κούπες. Αν το πιστεύετε, δεν έχω χριστουγεννιάτικη κούπα στο σπίτι μου. Και τους πήρα δύο χριστουγεννιάτικες κούπες και θα βάλω στο κάθε έναν την κούπα του εδώ μέσα και θα την αφήσω κάτω από το δέντρο στο δωμάτιο τους. Θα το δω τώρα. Λοιπόν, αυτές εδώ είναι οι τσαντούλες. Και αυτές εδώ είναι οι δύο κούπες. Αυτή εδώ που ανοίγω είναι της κόρης μου. Ταραν! Έχει και απ' την άλλη και μπαίνει και πλυντήριο πιάτο. Χαρά εγώ. Αυτή εδώ είναι το κοριτσιό μου να πίνει το γαλατάκι της. Καλά θα τρελαθεί, εντάξει. Και τη γη μου είναι αυτή εδώ που έχει και από την άλλη. Συνεχίζουμε πίνοντας ακόμα μια γουλίτσα. Το βιβλιαράκι με τις χρωμοσελίδες και τον μικρό κύριο μαζί θα τα ακουμπήσω στο γραφείο του. Επίσης και της κόρης μου το βιβλιαράκι με τη μικρή κυρία, τη Χριστουγεννούλα. Θέλω να δείτε λίγο τσαντούλα για δώρο. Κοιτάξτε λεπτομέρεια. Ξέρετε πόσο είχε, 48 λεπτά. Λοιπόν, θα βάλω στο καθέναν μέσα την κούπα του. Στην κόρη μου θα βάλω αυτήν, γιατί θα μου πει μαμά μου αρέσει. Τη βάλω εκεί. Θα τις ακουμπήσω κάτω από το δέντρο τελικά, το αποφάσισα. Και στο γιο μου επίσης. Δεν θα τις κλείσω από πάνω για να μην τις κάνω δύσκολες στο να ανοίξουν και να έχουμε κάποιο ατύχημα. Θα τις ακουμπήσω έτσι. Αχ, κοιτάξτε εδώ τι μαλακό που είναι. Τι όμορφο. Λοιπόν, συγκεντρώνομαι. Συγκεντρώνομαι γιατί περνάει η ώρα και πρέπει να πάω και στο σχολείο για την ενημέρωση του γιου μου. Θα βάλουμε μπαταρίες να δούμε τα φωτάκια. Και μετά θα βάλουμε το χαλί της πριγκίπισσας. Λοιπόν, φύγε σε κουτάκι, σκουπίδια. Είναι κάπως έτσι. Θα το ανοίξουμε σε λίγο. Θα βάλουμε πρώτα μπαταρίες. Κλείνω και το καπάκι και είμαστε έτοιμοι. Ορίστε, αυτό είναι. Δεν θα το ξεμπλέξω τώρα, θα το ξεμπλέξω σε λίγο που θα πάμε μέσα στο δωμάτιο να το τοποθετήσουμε. Εννοείται μαζί θα το τοποθετήσουμε. Θα σε πάρω μαζί μου να δεις. Να μου πεις κιόλας τη γνώμη σου. Πάμε να βάλουμε το χαλάκι, να δούμε πώς είναι. Βέβαια, αν έχετε δει, έχει και άλλο χαλάκι η κόρη μου. Θα το βάλω σε άλλο σημείο, έτσι λίγο να γεμίσει το δωμάτιο, γιατί έχει αυτό εδώ το μικρούλι
Πάμε όμως να σας δείξω, μην τα πολυλογώ, να δείτε και στην πράξη πώς θα γίνει. Λοιπόν, έχω εκεί τα δωράκια, θα τα τακτοποιήσω μετά. Αυτό εδώ είναι το χαλάκι και αυτό εδώ είναι που έχει τώρα. Πάμε να βάλουμε εδώ το γούνινο, γιατί θέλω να έχει πολύ ζεστή φωλίτσα με τα φωτάκια της. Που είναι εδώ τα βιβλία της, εδώ είναι αυτά που κάνει διάφορα δραστηριότητες, εργασίες, μπλοκ ζωγραφικής, χειροτεχνίες. Και εδώ πέρα είναι τα ραφάκια που παίζει με τα παιχνίδια της. Εκεί κάτω μην βλέπετε τα παπούτσια, κάνουμε και λίγο επίδειξη μόδας. Εντάξει, είναι αυτά που είναι φοράει μέσα στο σπίτι. Και εδώ πέρα είναι τα επιτραπέζια της. Θέλω να έχει εδώ πέρα μία πολύ ωραία φωλίτσα, να παίρνει και από εκεί τα παιχνίδια της, να παίζει εδώ κάτω έτσι πολύ ωραία. Έχει και εδώ κάτω παιχνίδια, αλλά κυρίως διαβάζει. Οπότε να έχει λίγο πιο χουχουλιάρικη, γιατί αυτό εδώ πέρα τώρα είναι λίγο ψηλό. Και συνήθως παίρνει μαξιλαράκι και κάθεται κάτω. Πάμε να το αλλάξουμε, να δούμε πώς θα είναι. Και το τελικό αποτέλεσμα είναι αυτό εδώ πέρα. Πιστεύω ότι θα της αρέσει πάρα πολύ εδώ, θα της αρέσει να χουλιάζει. Είναι και περισσότερο στρωμένο το δωμάτιο, έχει και περισσότερο χώρο. Εδώ ήταν ένας χώρος που δεν τον χρησιμοποιούσε ποτέ, ούτε να παίξει, ούτε να κάτσει τίποτα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Παίρνω τα δώρα του γιού μου και πάμε στο δωμάτιό του. Εδώ είναι που σας έλεγα οι μικροί κύριοι και οι μικρές κυρίες. Αυτό εδώ πέρα είναι το γραφιάκι του που κάθεται και ζωγραφίζει. Πολλές φορές όμως ζωγραφίζουμε και στη κουζίνα και στο σαλόνι, παντού. Το έχω πάρει αυτό εδώ πέρα, πάλι από σκλαβενίτη, για να βάζει τους μικρούς κύριους. Τα υπόλοιπα παραμυθάκια του είναι στη βιβλιοθήκη της αδερφής του. Ευελπιστώ κάποια στιγμή να πάρει και εκείνος αυτό το έπιπλο του IKEA, να έχει και από κάτω το γραφιάκι του αργότερα όμως, λοιπόν. Εδώ είναι η γωνίτσα με τα παιχνίδια του και εδώ είναι άλλη μια γωνίτσα με τα παιχνίδια του και εκεί είναι η κρεμάστρα μας και τα κουζινικά μας. Βλέποντας λοιπόν το χώρο, σκέφτομαι πού να βάλω τα φωτάκια. Στην αρχή σκέφτηκα να τα βάλω κάπου εδώ πέρα πάνω από το προσκέφαλο. Μετά λέω να τα βάλω εκεί στο γάντζο που ήταν παλιά το δωμάτιο της κόρης μου εδώ πέρα και είχαμε σκηνή τούλινη και έχει μείνει ο γάντζος εκεί. Μήπως κρεμάσω κάποια στιγμή κάτι σαν διακοσμητικό. Αλλά σκέφτομαι, καλά, μην κοιτάτε εδώ πέρα δαχτυλιές, εντάξει, με το σφουγγαράκι γόμα καθαρίζουν συνέχεια, ξαναγίνεται, εντάξει, τώρα θα ζήσουμε. Λοιπόν, σκέφτηκα να τα βάλω εδώ πέρα ή πάνω από το κρεβάτι. Επειδή συνήθως το βράδυ πέφτει για ύπνο ξερός, δεν θα κάτσει να δει τα φωτάκια, ενώ εδώ να τα ανάβει και να παίζει πάρα πολύ όμορφα. Σκεφτόμουν να τα βάλω και στην κουρτίνα, αλλά πού να φτάνει το παιδάκι να τα ανάβει. Αν τα βάλω ψηλά θα τα ανάβω μόνη μου. Λοιπόν, κατέληξα. Θα τα ανοίξω πρώτα να δω τι μέγεθος έχουν και μάλλον θα τα βάλω εδώ. Τα φωτάκια τελικά αποφάσισα να τα βάλω εκεί. Ταιριάζαν απόλυτα και εκεί, αλλά εδώ θα τα ευχαριστηθεί περισσότερο παίζοντας. Νόμιζα ότι είχα αυτά τα άσπρα που είναι σαν πλαστελίνη που κολλάμε, αφήσει στο τοίχο, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Αυτό είχα και ήθελα να βάλω. Εντάξει, εδώ βλέπεις το τοίχο, τον έχω ψιλοκαθαρίσει, καμία σχέση με πριν. Ξανά θα γίνει έτσι όμως, δεν πειράζει. Και τα έπιασα προσωρινά με λίγη κολλητική ταινία. Βλέπετε εκεί το καλώδιο είναι εκεί. Οπότε θα πάω μετά να πάρω αυτά τα άσπρα τα που είναι σαν πλαστελίνη. Δεν θυμάμαι τώρα, μου έχει κολλήσει στο μυαλό πώς λέγονται. Να βάλω εδώ και εκεί και να βάλω και λίγο εδώ πέρα για να στερεώνεται καλά, να μην πέφτει. Αυτό είναι, πιστεύω θα του αρέσει πάρα πολύ. Κλείνω το φως για να δούμε πώς φαίνονται και τα φωτάκια του μικρού και τα φωτάκια του... Τα φωτάκια, ναι, και τα φωτάκια της μεγάλης και το χαλάκι που έβαλα. Έχει και η κουπέλα μου τα φωτάκια της τα όμορφα. Αυτό είναι το αποτέλεσμα. Τελείωσε και η ενημέρωση. Πήρα και τον γιο μου. Έλα, πάμε. Ο τσιντάνο, να
Πήραμε και κάποια ψώνια, πήρα ένα λάχανο και μερικές λιχουδίτσες, κάτι πατατάκια, γιατί κάθε Παρασκευή έχουμε βραδιά ταινίας και τρώμε τις λιχουδίτσες μας. Και τώρα πάμε σπίτι. Ανυπομονώ. Ποια φάτσα έχει ο μικρός κύριος? Δεν μπορώ να σου πω, είναι έκπληξη. Θα το δεις πάνω στο γραφείο σου. Ανυπομονώ να δω αν θα σου αρέσουν όλες οι εκπλήξεις. Αν μου πεις τη φάτσα. Α, το τσάδο. Αυτό, γι' αυτό δεν σου λέω τι φατσούλα έχει ο μικρός κύριος. Α, σου είναι έκπληξη. Έχουμε επιστρέψει στο σπίτι. Θα τηγανίσω πατατούλες και αυγουλάκια, ένα φαγητό που φτιάχνω πάρα πολύ σπάνια. Βέβαια τρελνόμαστε, αλλά αποφεύγω πάρα πολύ να κάνω γενικά τηγανιτά. Είτε τηγανιτές πατάτες, είτε τηγανιτά αυγουλάκια. Εντάξει, αυγουλάκια τρώμε ομελέτες, τρώμε βραστά. Και τηγανιτά τα κάνω. Τηγανιτά, ξέρετε πώς τα κάνω. Τα βάζω σε ένα αντικολλητικό τηγάνι. Βάζω μία κουταλιά της σούπας λάδι, την απλώνω καλά στο πάτο του τηγανιού και μετά αφού κάψει λίγο το λάδι, ζεσταθεί λίγο το σκεύος, βάζω τα αυγά, στην άκρη βάζω λίγο βραστό νερό και κλείνω το καπάκι και με τους υδρατμούς το αυγό ψήνεται χωρίς να είναι αυτό το τηγανιτό το αυγό μέσα στη λαδίλα. Και είναι και πιο υγιεινό. Αποφεύγω πάρα πολύ το τηγάνι. Χρησιμοποιώ κατσαρόλα και φούρνο. Να κάτσω τώρα να τηγανίσω. Ακόμα και τα σνίτσελ τα κάνω στο φούρνο. Και βγαίνουν πάρα πολύ ωραία. Τώρα, σήμερα είναι Παρασκευή. Και είναι η ημέρα της... της ταινίας, οπότε θα φάμε μία λιχουδίτσα, επιλέξαμε να φάμε πατατάκια. Αν βλέπατε, αν μπορούσατε να δείτε. Βασικά, μισό λεπτό, να ξεπλύνω τα χεράκια μου, σου που είναι η πετσέτα. Μπορώ να δείξω λίγο, ο Αποστόλης ξεκίνησε να ζωγραφίζει σε αυτό που του πήρα το Χριστουγεννιάτικο με τις κρωμοσελίδες. Μπορώ να το δείξω λίγο, τι έχεις κάνει μέχρι τώρα. Να δείτε για τι λεπτομέρεια μιλάμε. Γιατί, ναι, σε περιμένω. Γιατί λεπτομέρεια ασχολείται πάρα πολύ με τη ζωγραφική, του αρέσει πάρα πολύ. Καταρχήν το παιδί έχει φαντασία. Βάζει υπέροχα χρώματα, ξέρει να τα συνδυάζει. Το κάνει φανταστικό. Εμένα να με βάλεις τόσο καλά δεν θα ζωγραφίσω. Ο Αποστόλης, να το δείξω εγώ, εντάξει. Όχι αυτό. Όχι αυτό. Κάνουμε έτσι. Το κάνουμε έτσι, ναι. Αυτό είναι το εξώφυλλο. Ναι. Αυτό είναι το εξώφυλλο. Να δείξω μόνο ότι είναι αυτό που του αγόρασα. Το κάνουμε έτσι, δεν χρειάζεται να το δείτε αυτό. Κοιτάξτε λίγο να δείτε τι όμορφο που το κάνει. Και έχει κάνει και γραμματάκια. Μπράβο σου, σε χαίρομαι. Συνέχισε τη ζωγραφιά σου. Τηγανίζω, να του βάλω να φάει. Να πω λίγο κάτι. Ο Αποστόλης δεν έτρωγε αρακά και χθες μαγείρεψα έναν αρακά λευκό, χωρίς κόκκινη σάλτσα. Έφαγε ένα πιάτο τεράστιο και του άρεσε πάρα πολύ, τρελάθηκε. Είπα θα φτιάξω αρακά ή ουμπλιάξ. Λέω θα φτιάξω και θα δοκιμάσεις. Ευτυχώς αυτό το παιδί δοκιμάζει το οτιδήποτε. Ακόμα και να μην του αρέσει θα το δοκιμάσει και θα πει εντάξει δεν μου αρέσει ή εντάξει θα το μου αρέσει. Και χθες έφαγε ένα πιάτο αρακά και είμαι τόσο πολύ περήφανη για εκείνον. Και σήμερα το λέω αυτό. Ορίστε. Αρακά. Όχι σήμερα, την επόμενη εβδομάδα. Σήμερα θα φάμε πατατούλες με αυγουλάκια που σου αρέσουν πάρα πολύ. Και θα κόψω και λάχανο να δοκιμάσεις. Εντάξει. Ναι. Ωραία. Δοκίμη σήμερα. Σήμερα θα κάνουμε δοκιμή. Αν δεν σου αρέσει, τη σαλάτα θα τη φάω εγώ και ο μπαμπάς. Αλλά θα δοκιμάσεις, όπως δοκίμασες και τον αρακά. Αλλά όχι να σου αρέσει η σαλάτα και να μου την φας όλη. Yes. Θα μου αφήσεις για μένα λίγο. Φάω όλη. Α, δεν είμαστε καλά. Για συγγνώμη λίγο να τηγανίσω πατατούλες στο παιδί και έρχομαι ξανά να φτιάξουμε το φωτιστικό. Και αφού φάγαμε και γύρισε και ο άντρας μου, κράτησε τον μικρό να πάω να πάρω την κόρη. Δεν σας είπα, η κόρη μου είναι ολοήμερο. Τελειώνει 4 η ώρα. Οπότε είμαι στο δρόμο.
να την πάρω. Δεν οδηγάω, δεν ξέρω αν σας το έχω πει, δεν νομίζω. Δεν έχω βγάλει ακόμα δίπλωμα, ακόμα. Πρωί ξεκίνησε το βίντεο, μας έχει πιάσει το βράδυ, γύρισαμε από το σχολείο με την κόρη μου και μόλις μου ήρθε ένα δέμα από Sensei, έκανα μία παραγγελία, μου ήρθε σχετικά γρήγορα σε σχέση με άλλες φορές. Τι μάνα είμαι εγώ? Δεν είχε το παιδί μου μπουφάν. Βασικά είχε, αλλά δεν τις έκανε και εγώ δεν το είχα προσέξει. Πώς είχα στο μυαλό μου ότι το παιδί είχε? Τέλος πάντων, της πήρα ένα μπουφανάκι ψηλό. Δεν το έχω ανοίξει. Είναι εδώ. Και πήρα και μία ζακέτα Spider-Man για το αγόρι μου. Ξέρετε, όταν παίρνεις κάτι στο ένα, δεν γίνεται να μην πάρεις και στο άλλο. Έστω κάτι μικρό. Λοιπόν, ανοίγω. Θα δείξω πρώτα τη ζακέτα. Είναι αυτή. Κοιτάξτε λίγο. Κοιτάξτε λίγο ζακέτα. Είναι έτσι από μέσα. Δεν είναι χοντρή. Είναι μια χαρά. Για να φοράει και ένα ψηλό μακρυμάνικο και να είναι τέλειο. Σου αρέσει? Ναι. Κλείσε μάτια. Κοίταξε τι όμορφο μπουφάν. Κάτσε λίγο να το δείξω. Κοιτάξτε. Μισό λεπτό να δείξω και λίγο το μέσα. Wow, wow. Κοίτα. Δεν είναι και χοντρό, αλλά δεν είναι και ψηλό. Είναι μια χαρά. Είναι τέλειο για την εποχή. Για φόρησέ το να σε δω. Έχει και τσεπούλες. Γοργονέ ροζ. Είναι αυτό εδώ το νούμεράκι. Είχε γύρω στα 12-14 κάπου εκεί. Φόρεσέ το να σε δω. Τέλειο της ήταν το μπουφάν. Ήταν ό,τι πρέπει σε μέγεθος, ευτυχώς. Εννοείται θα πάω να της πάρω και πολύ χοντρό μπουφάν. Έχω δει στα H&M πάρα πολύ ωραία σχέδια. Απλά τα πιο χοντρά θέλω να πάω εγώ από κοντά να τα δω πως είναι. Τώρα ένα ψηλό μπουφανάκι, εντάξει, αλλά όταν θέλεις να πάρεις ένα καλό λίγο πιο ακριβό μπουφάν, θέλεις ακριβώς να έχεις και το παιδάκι κοντά να το δοκιμάσει, να της αρέσει. Τώρα έπρεπε οπωσδήποτε να πάρω ένα ψηλό μπουφανάκι. Είχε βέβαια, δεν την άφηνα έτσι, είχε ψηλό μπουφανάκι, αλλά όχι ακριβώς τέτοιο στυλ, τύπου αντιανεμικό, και σε τέτοιο στυλ έτσι χοντρό είχε γυλαικάκι. Οπότε πολλές φορές φόραγε ένα ψηλό και ένα ψηλό ζακετάκι και το γυλαικάκι της το χοντρό. Ή αυτό το τύπου αντιανεμικό, τέλος πάντων. Ψηλό. Καλό ήταν όμως, δεν μπορώ να πω ότι δεν είναι καλό το μπουφανάκι, αλλά δεν είναι για από εδώ και πέρα. Τέλος φθινοπόρου, ας πούμε. Αρχές χειμώνα χρειαζόμαστε μπουφάν. Πάμε να φτιάξουμε το φωτιστικό που σας έχω πει από την αρχή του βίντεο. Ναι. Και δεν το έχουμε φτιάξει. Πες μου. Θα φτιάξεις τα φωτάκια που έχω. Τα φωτάκια που έχεις στο δωμάτιο σου τα έχω δείξει. Και όταν τα αγόρασα, και όταν τα άνοιξα από το πακέτο, και όταν τα έβαλα στο τοίχο. Και εύχομαι να τους αρέσουν πάρα πολύ το σχέδιο που αρέσει. Κάναμε. Να το πάρουν και εκείνοι για τα παιδάκια τους, να χαρούν και τα παιδάκια τα δικά τους. Αρέσει. Ναι, ζυζυνάκι μου μικούλη. Λοιπόν, πάμε να φτιάξουμε το φωτιστικό. Να δούμε επιτέλους πώς είναι και πόσο αλλάζει η γωνία. Γιατί εγώ φωτιστικό στο σαλόνι μου δεν έχω και πολλές φορές όταν το βράδυ πέφτουν τα παιδιά για ύπνο, αφήνουμε λίγο το φως της κουζίνας ανοιχτό. Για να μην αφήνουμε το φως της κουζίνας ανοιχτό, θα έχουμε φωτιστικό. Κάνει και άλλη ατμόσφαιρα. Πάμε. Εσύ πας να δεις ταινία. Θα βλέπω κι εγώ όμως λίγο. Δεν θα αργήσω να φτιάξω το φωτιστικό. Μην ανησυχείς, έτσι. Συγχωρέστε με που είναι αρκετά σκοτεινά. Αυτή εδώ είναι η γωνίτσα λοιπόν. Εδώ πέρα θέλω να βάλω το φωτιστικό. Συγκεκριμένα στη θέση που είναι το καλαθάκι με τα παιχνίδια. Θα ήθελα να βγει το καλαθάκι, να κάνω ένα ξεκαθάρισμα στα παιχνίδια, να το καθαρίσω, να βάλω τις κουβερτούλες τους, να φύγει και το σκαμπό που δεν είναι η θέση του εκεί. Και εκεί στη γωνία εύχομαι να βρω κάποιο καλάθι όμορφο για να βάλω τα πράγματα του PlayStation. Αυτή εδώ είναι η γωνίτσα που θέλω να διαμορφώσω και εύχομαι να τα καταφέρω να την κάνω όμορφη. Ξανά εδώ. Πήγα μέσα, σου έδειξα τη γωνίτσα όπως είναι τώρα, που θέλω να μπει το φωτιστικό και ήρθα ξανά εδώ στο δωμάτιο, γιατί μέσα βλέπουν ταινία τα μικρά. Οπότε θα συναρμολογήσω λίγο, αν μπορώ, το φωτιστικό.
Και θα πάω μέσα να το τοποθετήσω, να το ανάψω, να σας το δείξω, να σας χαιρετήσω και να χουχουλιάσω, να βάλω και εγώ τις πιτζαμούλες μου και να χουχουλιάσω με τα μικρά να δω μαζί τους την επόμενη ταινία, γιατί είναι δύο τα παιδάκια και βρίσκουμε δύο μικρούλες. Όχι πάρα πολύ μεγάλη ταινία, δηλαδή αυτή που βλέπουν τώρα είναι 30 λεπτά. Βλέπουνε ένα ποντικάκι που ήθελε να αγγίξει το αστεράκι. Η επόμενη δεν ξέρω ποια είναι. Λοιπόν, οπότε δεν έχω πολύ χρόνο. Για να σας δείξω λίγο το φωτιστικό. Το καπέλο είναι αυτό εδώ. Είναι στις αποχρώσεις της κουρτίνας μου. Θα το ανοίξω σε λίγο. Είναι έτσι. Είναι τρίποδο. Πώς ανοίγουν τα ποδαράκια τρίποδο? Απλά ο κύριος μου είπε ότι τώρα είναι πιασμένο εδώ. Αν θέλω μπορώ να βγάλω τις βίδες και να το ψηλώσω λίγο ακόμα. Αλλά εγώ δεν θέλω, το θέλω όπως είναι. Λοιπόν, για να δούμε πώς ανοίγει. Έλα. Και ήρθαμε τώρα στο πιο βασικό. Εφόσον το έχω ανοίξει, θα πρέπει να βάλω το καπέλο. Το καπέλο το ξετύλιξα, είναι αυτό εδώ. Μπαίνει εκεί. Και από πάνω θα βάλω αυτό εδώ. Σωστά κατάλαβα. Πολύ σωστά κατάλαβα. Ωραία, οπότε μπαίνει και σταθεροποιείται. Θα βάλω και τη λάμπα και πάω να το βάλω μέσα στην πρίζα, να το βάλω και στη γωνία που είναι το καλαθάκι. Το καλαθάκι έχει κάποια μικρά παιχνιδάκια. Η αλήθεια είναι ότι τώρα τελευταία δεν παίζουν με τα παιχνιδάκια. Θα τα αδειάσω και θα τα βάλω στη θέση τους, το κάθε ένα στο δωμάτιό του. Θα τους μοιράσω τα παιχνιδάκια να δω τι είναι. Θα γίνει ξεκαθάρισμα των παιχνιδιών αύριο, όχι τώρα. Και σε αυτή την... ή μπορεί και τώρα, γιατί είμαι ψυχαναγκαστική, τέλος πάντων. Και θα βάλω σε αυτό το καλαθάκι, θα το καθαρίσω καλά και θα βάλω σε αυτό το καλαθάκι τις κουβερτούλες τους, γιατί τις έχω διπλωμένες πάνω στο καναπέ. Νομίζω τις έχετε δει στο βίντεο και με το χριστουγεννιάτικο δέντρο που ήταν έτσι μία πάνω στην άλλη και δίπλα έχω την άλλη και τέλος πάντων. Έτσι και όλες το καλαθάκι αυτό το είχα πάρει για να βάλω μέσα κουβερτούλες. Θα τους βάλω και τις κουβερτούλες. Το σκαμπό δεν είναι εκεί η θέση του. Το σκαμπό είναι στην άλλη μεριά που είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο και τώρα το βάλαμε εκεί προσωρινά. Θα δω που θα μπει. Ή μπορεί να το αφήσω έτσι όπως είναι, να δω πως θα χωράει και το φωτιστικό. Και όπως είπα, θέλω να πάρω και ένα ωραίο καλαθάκι με καπάκι, έτσι τύπου ψάθινο. Ένα καλαθάκι όμορφο. Έχω κοιτάξει και τζάμπο και αυτά. Δεν έχω βρει κάτι που να μου αρέσει. Αν έχετε να μου προτείνετε μαγαζί να μπω να δω καλαθάκι για να βάλω μέσα τις κασέτες και τα τηλεχειριστήρια του PlayStation, θα με σώσετε ειλικρινά. Αν θέλετε γράψτε μου στα σχόλια. Το έχω εκεί μήνες. Και δεν βρίσκω ένα καλαθάκι που να μου αρέσει πάρα πολύ και να βάλω μέσα όλα αυτά, να φαίνεται όμορφα. Πάω να φτιάξω τη γωνίτσα. Σας δείχνω τώρα το κλειψάκι, ας πούμε, που θα τραβήξω μέσα. Γιατί θα είναι και τα παιδιά θα βλέπουν και τη ταινία. Και έρχομαι να σας χαιρετήσω και να σας αποχαιρετήσω για αυτό εδώ το βίντεο. Αυτό ήταν το βλογκάκι μου. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Να περνάτε τέλεια, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Και τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Φιλάκια πολλά!